Μπορεί οι κάτοικοι στο νησί της Γάβδου να περιμένουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, ωστόσο μετά τον εμβολιασμό τους με την πρώτη δόση στις 19 Φεβρουαρίου, μπορούν να αισιοδοξούν πως το επερχόμενο καλοκαίρι θα θεωρούνται ιδανικός τουριστικός προορισμός. Έγινε αυτή η επιλογή να τα νησιά να αποτελέσουν, να είναι ελεύθερα από τον κορονοϊό, να νιώθουν να είναι δυνητικά προορισμοί, καθαροί και να βλέπουμε με αισιοδοξία την επόμενη σεζόν, τη σεζόν που έρχεται. Έχει δημιουργηθεί στη Γάβδο η απαραίτητη ασπίδα προστασίας για τον κόσμο και μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα από τα νησιά που θεωρούμε ότι είναι ελεύθερο, COVID-free, θα μπορέσει να είναι ένας προορισμός όπου οι επισκέπτες θα νιώθουν ασφαλείς. Να σημειωθεί πως 60 κάτοικοι από τους περίπου 90 που διαμένουν στη Γάβδο του χειμώνα έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Ένα μικρό ποσοστό που είναι, εντάξει, είναι και άνθρωποι που δεν έχουν και πολλές, δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό το ποσοστό. Οι περισσότεροι, ένα μεγάλο μέρος δηλαδή, τελικά πίστηκε, κατάλαβε, συνειδητοποίησε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και ότι είναι η ελπίδα για να πάμε παρακάτω και το έχουν κάνει, έχουν κάνει την πρώτη δόση. Εμβολιάστηκαν όσοι βρέθηκαν στη Γάβδο. Όσοι βρέθηκαν στη Γάβδο όταν ήταν το ημέρα του εμβολίου. Αυτοί οι περισσότεροι ασχολούνται με τον τουρισμό. Πέραν από το εμβόλιο όμως, σημαντική κρίνεται και η διατήρηση της ανοσίας του πληθυσμού με τη λήψη μέτρων, εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Στο να γίνονται, να μπορούν να ελέγχονται όσοι μετακινούνται ή όταν φτάνει κάποιος στη Γάβδο, να μπορεί να γίνει ένα rapid test ώστε να έχουμε μία εικόνα. Δεν ξέρω αν κατά πόσο αυτό θα είναι θέμα που δεν θα το σχεδιάσω. Εμείς σαν Δήμος κάνω αυτή τη σκέψη, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Οι κάτοικοι της Γάβδου μαζί με άλλους σε 10 νησιά σε όλη την Ελλάδα έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Ενώ τα νησιά στα οποία έχει γίνει ο εμβολιασμός και με τις δύο δόσεις είναι Καστελόριζο, Μεγανήσι, Ινούσες, Φούρνη, Κάλαμος, Ψαρά, Θήμενα και Καστός.